ger patsedan karnan ganan chternera. Η Μέκα του καπνού, η πόλη της Καβάλας, υποδέχτηκε τον διάσημο σκετσογράφο Σεμίχ Πορόι, πιο συγκεκριμένα το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού, ο Δήμος Καβάλας και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας Βασίλης Βασιλικός διοργάνωσαν από τις 15 έως και τις 28 Φεβρουαρίου στην Δημοτική Καπναποθήκη Καβάλας έκθεση γελιογραφίας του διεθνούς φήμης σκετσογράφου Σεμίχ Πορόι. Το ένα τσάνελ λοιπόν και η δημοσιογραφική του ομάδα εξασφάλισε αποκλειστική συνέντευξη του διάσημου σκετσογράφου, ενός ανθρώπου που έχει αφήσει το δικό του στίγμα στην σύγχρονη γελιογραφία και σκετσογραφία στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στην όμορφη πόλη της Καβάλας, μια πόλη που ό,τι γνωρίζουμε είναι στενά συνδεδεμένη γενικότερα η Μακεδονία με την οικογένειά σας αλλά και με τον παππού σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που βρίσκεστε εδώ και θέλουμε με λίγα λόγια για το πόσο μοναδική είναι για σας η πόλη της Καβάλας. Δεν έχω πολλές πληροφορίες από τον παππού μου και από τους μεγάλους της οικογένειας, γιατί την εποχή που έπρεπε να τα ρωτήσουμε δεν τα ρωτήσαμε και όταν θελήσαμε να τα ρωτήσουμε ήταν πολύ αργά. Το επίθετό μου είναι Πορόι, που αυτό φαίνεται ότι το έχουν πάρει από το χωριό του Άνω Κάτω Πορόι των Σερών. Πάντως έχουμε και άλλους συγγενείς οι οποίοι ζούσαν στην Καβάλα. Το βιογραφικό σας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό όσον αφορά την μεγάλη μαχητικότητά σας αλλά και την αγάπη σας για την γελιογραφία. Η αλήθεια είναι ότι στο τέταρτο έτος της νομικής σας ξάφνιασε και η αγάπη σας για όλο αυτό με την σκετσογραφία σας κέρδισε και προσπαθήσατε να μπείτε μέσα σε αυτό το χώρο. Πώς ήρθε η μεγάλη απόφαση να παρατήσετε μια επιστήμη που σίγουρα θα έχει την επαγγελματική κατάρτιση, το βέβαιο δηλαδή, για κάτι αβέβαιο που ήταν η γελιογραφία? Türkiye'nin çok önemli bir hukuk profesörü var. İki en an kafigiti ki skefilotus ki to ne hepi to eksis. Ki si fertites poli eksitme ki paratsis tinomiki. Αυτό τον ικανοποιεί. Η αλήθεια είναι ότι γενικότερα, όπως διαβάζει το βιογραφικό σας, καταλαβαίνετε πολύ μεγάλη αγάπη σας και τις συνεργασίες της μεγάλης που έχετε κάνει με πάρα πολύ μεγάλες εφημερίδες στην Τουρκία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί γνωρίζουμε ότι η Τουρκία περνά κάποιες δύσκολες στιγμές γενικότερα πολιτικά, αλλά και γενικότερα όσον αφορά στην ελευθερία λόγου. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι με τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και γενικότερα με τα πολιτικά καθεστώτα της Τουρκίας, να εκφραστεί κάποιος πάνω σε αυτό το τομέα? Türkçe'de bir deyim var. O büyük ihtimalle belki Yunanca'da da vardır. Έχει μια παροιμία. Το θέμα είναι να πας στα φύλλα και όχι να δίνεις το σταφυλά. Και υπάρχει τρόπος, γιατί η γελιογραφία έχει πολλούς διεξόδους. Μπορείς να κάνεις μέχρι σε ένα σημείο που να μην έχεις πρόβλημα. Είναι το πιο απλό είναι. Δηλαδή βρεις σε κάποιον να πας δικαστήρια, φυλακές κτλ. Οι μεγάλοι σκητσογράφοι της Τουρκίας, οι οποίοι σήμερα πια δεν ζουν, πέρασαν σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, αλλά μπόρεσαν τη γελιογραφία να καταφέρουν την περνάνε. Να πούμε ότι ακόμη και τώρα η πόλη της Καβάλας τιμά ανθρώπους που αξίζουν από την γείτονος χώρα πραγματικά και έχουν προσφέρει πολλά. Να θυμίσουμε για τον Οσμάν Καβάλα και ελπίζουμε πραγματικά να υπάρξει και ένα αίσιο τέλος, καθώς δίνει μάχη και το Ινστιτούτο Καπνού για τη συγκεκριμένη υπόθεση και για αυτό το μεγάλο ηγέτη της διανόησης γενικότερα και γενικότερα της νεότερης σύγχρονης ιστορίας της Τουρκίας και να υπάρξει ένα αίσιο τέλος και για αυτή την υπόθεση. Diliyorum. Osman Kavala benim de dostum. Ο Osman Kavala είναι φίλος μου και βέβαια το τελευταίο καιρό δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά να επηρεάσει και την τουρκική δικαιοσύνη και μία ώρα αρχίτερα να τον απελευθερώσουμε. Thank you very much. Παρακαλώ.